Οι τελευταίες εξελίξεις στο βοτανικό δείχνουν ότι υπάρχουν διάφοροι οι οποίοι είτε θέλουν να γκρεμίσουν τη λεωφόρο προτού ξεκινήσει το έργο, είτε να πάνε στο αρχικό προεδρικό διάταγμα, για το οποίο έχω εκφράσει διαχρονικά την πλήρη αντίθεσή μου. Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία να δώσουμε τη λεωφόρο, αν δεν ικανοποιηθεί όλος ο Παναθηναϊκός. ΠΑΕ, ΚΑΕ, ερασιτέχνης. Δεν υπάρχει παραμικρή δικαιολογία να δώσουμε τη λεωφόρο, αν δεν γίνει πράξη το όραμα για έναν αυτόνομο, αυτάρκη, αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτοδύναμο Παναθηναϊκό. Τόσο ο Δήμος και οι τράπεζες, όσο και οι εταιρείες που έχουν πάρει στα χέρια τους τα απομεινάρια της εποχής Βοβού, αλλά και η ΠΑΕ, μέσω των διαρροών της σε συγκεκριμένα ΜΜΕ, φαίνεται ότι ευθυγραμμίζονται και συνηγορούν στη μεγαλύτερη αδικία που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Ποια είναι αυτή η αδικία? Μην ακούτε που λένε περί γήπεδο μπάσκετ σε όμορο οικόπεδο. Διότι οι ίδιοι οι άνθρωποι του Δήμου και της Πολεοδομίας πέρυσι στις συναντήσεις με τις ομάδες εργασίας έχουν πει αυτολεξί ότι αυτό το οικόπεδο δεν ξεμπλέκει ούτε σε 50 χρόνια. Και το ακόμα χειρότερο. Μας λένε να δώσουμε τη λεωφόρο της αξίας των 300 εκατομμυρίων ευρώ για να πάμε στο βοτανικό ως ενοικιαστές. Τις εμπορικές χρήσεις να τις εκμεταλλεύεται ο Δήμος και όχι ο ερασιτέχνης. Αν αυτό δεν είναι αδικία, τι είναι? Στο ξεπούλημα της λεωφόρου αρνούμε κατηγορηματικά να βάλω την υπογραφή μου ως πρόεδρος του ερασιτέχνη. Από την άλλη όμως, δεν θέλω επίσης να χρεωθώ ότι μπλοκάρω το έργο της κατασκευής του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, το οποίο αποτελεί όνειρο όλων των Παναθηναϊκών για το κλειοταλαιπωρημένο τμήμα ποδοσφαίρου. Οπότε αν μέχρι τις εκλογές του ερασιτέχνη, οι οποίες θα γίνουν σε 20-25 μέρες όπως προβλέπει ο νόμος, δεν προχωρήσει και δεν ανακοινωθεί από επίσημα χείλη η αρχική μας συμφωνία, η απόφασή μου είναι να μην συνεχίσω στον ερασιτέχνη. Για την ακρίβεια θεωρώ ιερό καθήκον μου να μην μείνω πρόεδρος στον ερασιτέχνη, καθώς δεν πρόκειται η συγκεκριμένη συμφωνία να έχει τη δική μου υπογραφή. Για λόγους αρχής, για λόγους παναθηναϊκής αξιοπρέπειας και παναθηναϊκής συνείδησης. Το βέβαια δεν σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα συνεχίσω να συνεισφέρω οικονομικά στα αγωνιστικά τμήματα. Τα έχω αγαπήσει, ειδικά το βόλεϊ ανδρών, και θα συνεχίσω να συνδράμω. Πέρυσι επίσης είχα πει ότι αν δεν μπει στις ράγες το project Βοτανικός και αν δεν είχε ανταπόκριση το κάλεσμά μου για έναν αυγέρετο αυτάρκη αυτοχρηματοδοτούμενο και αυτοδύναμο Παναθηναϊκό, την 1η Ιουλίου θα παραδιδόταν το management της ΚΑΕ σε άνθρωπο εμπιστοσύνης μου και δεν θα ασχολούμαι ξανά με την ομάδα. Είχα πει μάλιστα να το γράψετε και στην Πέτρα. Από αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι προσπόληση. Είναι προσπόληση για 25 εκατομμύρια ευρώ. Όπως λάθος δεσμεύτηκα πέρυσι. Βλέπετε, στα 33 αυτά χρόνια δεν είχαμε μπει ποτέ στη διαδικασία να αποτιμήσουμε την αξία αυτού του πανίσχυρου μπραντ. Της καλύτερης ομάδας που έβγαλε ποτέ αυτός ο τόπος. Αυτή που σύμφωνα με τους ειδικούς εκτιμητές υπάρχει, είναι στη διάθεσή σας. Η αξία της φτάνει στα 75 εκατομμύρια ευρώ. 34 για το σήμα και 75 η συνολική επιχειρηματική αξία. Αλλά δεν θα πάρω τα λόγια μου πίσω. Δεν θα αλλάξω ούτε λέξη. 25 είπα και δεν το αλλάζω. Μέχρι να βρεθεί αγοραστής, η ΚΑΕ θα πορευτεί υπό ανθρώπους εμπιστοσύνης. Χωρίς την παραμικρή εμπλοκή μου και βασισμένη αποκλειστικά και μόνο στα όποια έσοδά της σε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι εμπιστοσύνης είναι ο Μάνος Παπαδόπουλος και ο Τάκης Τριαντόπουλος. Από σήμερα αυτοί τρέχουν τον Παναθηναϊκό εξ ολοκλήρου. Εδώ όμως θέλω να τονίσω ότι επειδή ένας Γιαννακόπουλος όχι μόνο δεν έχει την ανάγκη να τραβήξει την πρίζα ώστε να φανούν περισσότερο επιτυχίες επί των ημερών του, αλλά μέχρι και τις τελευταίες μέρες δουλεύαμε για να εξασφαλίσουμε τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για μια σειρά από μέτρα τα οποία βοηθούν τον ελληνικό αθλητισμό. Σκοπός μου για αυτές τις ενέργειες είναι η απουσία του Γιαννακόπουλου και των χρημάτων που έβαζε στον Παναθηναϊκό να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο αισθητή. Να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί όσο περισσότερο γίνεται. Αφήνω τον ερασιτέχνη ξανά ισχυρό, καθαρό από υποχρεώσεις,
με όλα τα τμήματά του στη μεγάλη κατηγορία, να λειτουργεί σε επαγγελματικά πρότυπα και να βγάζει υγεία. Αφήνω τον μπασκετικό Παναθηναϊκό πρωταθλητή και καθαρό από υποχρεώσεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω αλλά και να αναφερθώ σε κάποιους ανθρώπους που ήταν επί σειρά ετών κοντά στον Παύλο και τον Θανάση, είτε σε εμένα. Αυτοί είναι ο Κώστας Πετράκης και ο Τάσος Στεφάνου που έχουν φύγει από τη ζωή. Αλλά και ο Μιχάλης Γιοργαντής, ο Γιώργος Μοιραίας, ο Μάνος ο Παπαδόπουλος και ο Τάκης Τριαντόπουλος που μέχρι σήμερα αποτελούν την ραχοκοκαλιά του Παναθηναϊκού. Χωρίς αυτούς το πλευρό μας, ίσως να μην είχαμε πετύχει τόσα πολλά. Φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Η αγάπη που μου δείχνει ο κόσμος σε κάθε ευκαιρία με κάνει να λέω ότι άξιζε τον κόπο, ο πακτολός εκατομμυρίων, ο ατελείωτος χρόνος, η ουσιαστική ενέργεια, η κατάθεση ψυχής και όσα άλλα έπρεπε να δαπανίσω εδώ και τόσα χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Κοιτώντας πίσω, θα πω ότι έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι στην καλύτερη ομάδα που έβγαλε ποτέ αυτός ο τόπος. Τον Παναθηναϊκό των Γιαννακόπουλων, τον Παναθηναϊκό του Παύλου, τον Παναθηναϊκό των μεγάλων προπονητών και αθλητών, τον Παναθηναϊκό του κόσμου του, των εκατομμύριων φιλάθλων του, των παιδιών της θύρας 13. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους εσάς. Τον Παναθηναϊκό του τρίπτυχου δίκηση η ομάδα Κόσμος, στον οποίο υποκλήθηκε και υποκλίνεται ένας ολόκληρος πλανήτης. Τον Παναθηναϊκό που είναι πάνω από πρόσωπα, που είναι ιδέα, που είναι τρόπο ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ.